Από τη μέρα που διαγνώστηκε με καρκίνο έμαθε πολλά. Για παράδειγμα, πώς τα απλά και καθημερινά πράγματα στη ζωή μπορούν να προσφέρουν χαρά και να σε κάνουν ευτυχισμένο. Αυτό ανέφερε η κυρία Κυριακή Γονάκη, η οποία σήμερα μιλά για τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο και βγήκε νικήτρια. Η όλη εμπειρία της νόσησης για μένα ήταν ένα μάθημα, ακόμα ένα μάθημα ζωής. Και θέλω να πω στις κοπέλες, στις κυρίες που πιθανόν να νοσήσουν, ότι ήρθε στη ζωή τους για να τους μάθει κάτι ακόμα. Η στάση ζωής και η δύναμη ψυχής που έδειξε πρέπει να είναι σημείο αναφοράς για κάθε γυναίκα. Να αγαπήσουμε το σώμα μας, να αγαπήσουμε τη ζωή όπως έρχεται και να μην ρωτάμε, να μην αναρωτηθούμε ποτέ γιατί σε μένα. Είναι η πιο άκυρη ερώτηση ποτέ. Είναι πιο εύκολο να μιλήσεις σε έναν ειδικό παρά στον συγγενή ή στο σώι ή στον σύντροφο ή δεν ξέρω τι, γιατί ο ειδικός είναι εκεί για να σε ακούσει. Ο σύντροφος ή ο αδερφός ή ο φίλος πολλές φορές νιώθουν τέτοιο φόβο που απομακρύνονται. Η έκθεση φωτογραφίας που διοργάνωσε ο Ορίζοντας έγινε φάρος ελπίδας για την κυρία Γονάκη. Ήταν για μένα μια μορφή ψυχοθεραπείας, γιατί όσο το έβγαζα προς τα έξω αυτό το πρόβλημα εντός εισαγωγικών, τόσο γινότανε πιο αχνό, τόσο χανότανε. Ακόμα και τώρα, όσο πιο πολύ μιλάω, όσο πιο πολύ το λέω και το συζητώ με οποιονδήποτε με ρωτήσει, τόσο πιο ανάλαφρη νιώθω. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το πάρουν σαν μήνυμα και μέσω της έκθεσης, αλλά και γενικότερα οι κοπέλες που έχουν νοσήσει, θα νοσήσουν. Την πρώτη φορά που μου ζήτησε η Κυριακή σαν μαθήτριά μου να τη φωτογραφήσω μετά από την εγχείρηση, είχα να κοιμηθώ τρεις μέρες, τρεις βραδιές δηλαδή. Το ξεπέρασα, είχα πει ότι δεν θα ξανασχοληθώ με αυτό το θέμα, που είναι πολύ δύσκολο και ειδικά για ένα άντρα, έτσι. Αλλά μετά από αυτή τη φράση της κοπέλας, της φίλης, ξαναμπήκα στο παιχνίδι και μπήκα με την έννοια ότι πρέπει να βοηθήσω, να αναπτερώσω, να δείξουν ένα παιδί μου όχι μόνο το σώμα τους, αλλά την καλή τους διάθεση και την καλή τους ψυχική υγεία, την ανάταση δηλαδή. Να αγαπήσουν το σώμα τους βασικά. Με τον Οκτώβριο να είναι μήνας αφιερωμένος στις γυναίκες ενάντια στον καρκίνο του μαστού, στον πολυχώρο του Ορίζοντα στην Τζούδερον 38α εγκαινιάστηκε το απόγευμα της Δευτέρας η ατομική έκθεση του Γιώργου Μπαλαδάκη με τίτλο «Γυναίκες ενάντια στον πόνο». Το δεύτερο σκέλος της έκθεσης αυτής, η οποία αφιερώνεται στις γυναίκες που νόσησαν, το αγωνίστηκαν, το ξεπέρασαν. Και αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι παρούσες, παρόντες όλοι. Είναι πολύ σημαντικές οι κινήσεις που γίνονται από όλους τους εθελοντές, είτε είναι φωτογράφοι είτε οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, για τη στήριξη του Συλλόγου Ορίζοντας και για την ευαισθητοποίηση των όλων των πολιτών πάνω στο κομμάτι του καρκίνου. Αυτό που εμείς θέλουμε, αυτές οι κυρίες να βγουν έξω να δώσουν δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις κυρίες που δίνουν τη μάχη για τη ζωή τους. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό καθημερινά από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ μέχρι τις 23 Οκτωβρίου.